σε ξεγελάει αυτό που ζεις και το φύγεις. Πως οι σιωπές είναι πηγές για γύραξη με γνώση. Αρκετό καιρό να έρθω στην πόλη σας. Χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε ξανά στο τέλος αυτής της καλοκαιρινής μου περιοδίας. Συναντιόμαστε αρχές φθινοπόρου. Το φθινόπωρο είναι η αγαπημένη εποχή. Πώς περάσατε το χειμώνα που μας πέρασε? Κι εγώ σκατά πέρασα. Χαίρομαι γιατί δεν ήμουν μόνη μου. Πέρασε πολλοί κόσμος άσχημα. Εγώ πραγματικά είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα σε όλα τα επίπεδα. Ελπίζω στη συνέχεια που θα ζεσταθούμε και θα δεθούμε περισσότερο να μπορέσω να σας πω κάποιους από τους λόγους στους οποίους δεν ήμουν καλά και να νιώσετε κι εσείς καλά, έτσι ώστε να εξομολογηθείτε κι εσείς στις δικές σας προσωπικές ιστορίες. Έτοιμοι είστε, χαίρομαι πάρα πολύ. Τα καλύτερα έρχονται. Το χειμώνα, το καλοκαίρι πέρασα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτό ήταν πολύ καλό σημάδι. Οπότε ελπίζω μετά τη σημερινή βραδιά να φύγουν και ό,τι έχει απομείνει από αυτό το βαρύ χειμώνα, να νιώσουμε καλύτερα και να γίνει αυτό που λέει και το σοφό τραγούδι. Το χειμώνα τούτο άμα το πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια ή δεν καθαρίσαμε. Οπότε εκεί θα ποντάρω. Ζήτω! Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου για σαν...
Ανωτερότητα δεν θέλω καμία. Κι λένε
σκέψεις πέφτω χαμηλά μ' αργό. Χτυπάω το τέλος και νιώθω. Μπάστα δεν μπορνάνε οι λέξεις. Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Ποιος σου έχει μάθει να σκοτώνεις με ψέμα. Σκληρούς ανθρώπους να πατάς αμετένα. Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να πούμε μερικά λόγια. Αγαπημένοι μου άνθρωποι, έχω να σας πω ότι μάλλον δεν έχετε πιάσει ακόμα το νόημα της ζωής. Παρότι βλέπω πολλές γυναίκες εδώ πέρα μόνες, ίσως αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί ίσως πίσω, που δεν βλέπω καλά, να έχετε έρθει ζευγάρια. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι έχετε έρθει ζευγάρια. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, έχω να σας πω. Λοιπόν, για να πούμε αυτό το τραγουδάκι όλη παρέα, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, παρότι είναι σκοτεινά, όσοι έχετε έρθει ζευγάρια, αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε το διπλανό σας. Μπράβο, μόνο εσείς το κάνατε, οι άλλοι ακόμα όχι. Λοιπόν, μπράβο. Θέλω σιγά σιγά, να αφήσετε τις σκέψεις σας και το σώμα σας να χαλαρώσει και να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε και να θυμάστε ότι αυτός που έχετε αυτή τη στιγμή δίπλα σας δεν είναι αυτός που από παιδί ονειρευόσασταν. Έτσι. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη, καταρχήν θέλω να αφήσετε να κυλήσει όλη η βραδιά. Είμαι σίγουρη ότι μέχρι το τέλος κάποια από εσάς θα έχετε χωρίσει. Αυτό θα είναι μια τεράστια επιτυχία για μένα και μια τεράστια ευλογία για εσάς. Σας ευχαριστώ. Το αποφασίσαμε. Μ' αρέσει να με αποφασίσεις, πεθαίνει. Έχω να σου πω ότι μπορώ και να πεθάνω με αυτά. Λοιπόν, έτσι με αυτή τη σκέψη, καθώς επίσης μπορείτε σιγά σιγά να προσθέτετε ότι ποτέ δεν ήταν δίπλα σας όταν τον χρειαζόσαστε. Δεν ήταν. Πόσες φορές θα θέλατε να τα προτείξετε όλα κάτω ρε παιδάκι μου και να φύγετε. Σας παρακαλώ τώρα, καθώς αυτό θα αφήσετε να σιγοβράζει μέσα στο στομάχι σας, πάμε σιγά σιγά να ακούμε αυτό το τραγουδάκι και να δείτε πόσο διαφορετικό θα είναι και πόσο διαφορετικό θα είναι και το φινάλε. Μπάσταρδε πονάνε οι λέξεις. Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Τι θα λένε! Σε όλη την Ελλάδα που γύρισα μια χαρά τα είχα καταφέρει. Οι άνθρωποι ήταν υπέροχοι. Το γαμό το έπανε μέσα από την ψυχή τους. Τέλος πάντων, εύχομαι. Είπες. Εγώ αγάπη μου το τραγούδαγα και πριν χωρίσω. Το θέμα να χωρίσεις εσύ. Εγώ άσε με, εγώ τα έχω καταφέρει στη ζωή μου. Δώσε το Θεό. Λοιπόν, μέσα από την ευχή μου, παιδιά, σας εύχομαι και καλά χωρίσματα και στα δικά σας συνδεσμευμένα. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι εμένα
όπως έχετε καταλάβει, δεν μου αρέσουν καθόλου τα χαρούμενα τραγούδια. Το έχουν πάρει χαμπάρι και οι συνθέτες και στην Υπουργή και μου δίνουν ό,τι καταστροφικό υπάρχει. Καλό αυτό βέβαια. Ευτυχώς οι σχέσεις των ανθρώπων πάνε κατά διαόλου γενικά σε όλη την Ελλάδα και έτσι έχουν μεγάλη επιτυχία. Τώρα για εσάς εδώ δεν ξέρω. Ακριβώς. Μετά την καταστροφή έρχεται η δημιουργία. Και μετά την καταστροφή και την πίκρα έρχεται και η χαρά. Εμένα βέβαια αυτά τα χαρούμενα τραγούδια δεν μου αρέσουν, αλλά επειδή με αναγκάζουν να τα βάζω στο πρόγραμμα γιατί λένε ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει και κέφι, θα σας πω ένα χαρούμενο, γι' αυτό εκμεταλλευτείτε το, γιατί είναι μόνο ένα στο πρόγραμμα, μετά δεν υπάρχει, είναι μόνο βάθος κύκλος.